Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω σε σχέση με τα ποσά τα οποία είπατε. Το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση στον νομό Χανίων παραμένει όπως ακριβώς ήταν όταν αμέσως μετά τις καταστροφές του περσινού χειμώνα. Θα σας πω μόνο το εξής. Το γνωρίζετε ότι ο νομός Χανίων δεν έχει χαρακτηριστεί ως πλημμυροπαθής περιοχή. Σας ρωτάμε γιατί. Γιατί δεν έχει χαρακτηριστεί. Αναφερθήκατε σε κάποια ποσά. Προσέξτε όμως, αυτά τα ποσά είναι περισσότερο ως ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου και της Περιφέρειας, γιατί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί, έχει διατεθεί ένα πολύ ελάχιστο ποσό που αφορά μόνο τις διανοίξεις των ρεμάτων και την κοπή των καλαμιών. Τίποτα περισσότερο. Θα σας πω ενδεικτικά για το Δήμο Πλατανιά, ο οποίος έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Από τα 50 εκατομμύρια που υπολογίζεται το κόστος των ζημιών, έχουν εγκριθεί τεχνικά δελτία 33 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εκταμιευθεί μόνο 11 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το κόστος της ζημιάς μόνο στο Δήμο Πλατανιά είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να εκτιμάει η περιφέρεια τα 120. Η πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη. Για να μην σας μιλήσω γενικά για τις ζημιές που έχει υποστεί η Κρήτη, που υπερβαίνει κατά πολύ το νούμερο το οποίο εσείς αναφέρατε. Δεν έχουν αποκατασταθεί από τις καταστροφές 200 σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, δηλαδή δεν είναι κατοικήσιμα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι έχετε κάνει γι' αυτό. Συνεχίζουν όμως αυτοί να πληρώνουν τα δάνεια των σπιτιών στα οποία δεν κατοικούν. Γιατί δεν αναστέλλετε τις δανειακές τους υποχρεώσεις για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Δεύτερον, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, παρά την καταστροφή ζωικής και φυτικής παραγωγής, δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακίστη. Γιατί? Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Ακόμα και αν πάρουν κάποια χρήματα από τα ΨΕΑ, θα φτάσουν στα χέρια τους μετά από 2-3 χρόνια. Τι έχετε κάνει σε σχέση με αυτό? Στη γέφυρα του Κερίτη, μόλις πριν 10 μέρες τοποθετήθηκε μια γέφυρα μπέλεη για να εξυπηρετεί τα Χανιά με 2 επαρχίες του νομού. Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα προκειμένου να κατασκευαστεί μια σύγχρονη και ασφαλή γέφυρα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής? Και τέλος, σε πολλά χωριά του Δήμου Πλατανιά, το ΚΤΕΛ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πάει το λεωφορείο της γραμμής σε πάρα πολλά χωριά, διότι έχουν καταστραφεί δρόμοι, έχουν στενέψει από τις κατολιστήσεις και τις αλλοιώσεις του οδοστρώματος. Γιατί? Ποια μέτρα προτίθεσε να πάρετε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος? Στην επιλογή της η κυβέρνηση κάθε φορά που τίθεται η ανάγκη για την πλημμυρική προστασία της χώρας επικαλείται την κλιματική αλλαγή. Εσείς βέβαια δεν το επικαλεστήκατε. Είσαστε πιο προσεκτικός στην τοποθέτησή σας. Αλλά όμως πολλές φορές ανασύρουν και η προηγούμενη κυβέρνηση και πολλά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα που υπερβαίνει τις ανθρώπινες προσπάθειες και πάει λέγοντας. Θα σας πω μόνο, για να δείτε την αδιαφορία, την κρατική αδιαφορία και την συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων να μην ασχοληθούν με το σχέδιο, να μην χρηματοδοτήσουν έργα την πλημμυρικής προστασίας που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων, ότι από το 2012 υπάρχουν εκθέσεις και μελέτες για τον κίνδυνο πλημμύρας και ταυτοποίηση των περιοχών υψηλού κινδύνου και στις 14 υδάτινες περιφέρειες της χώρας που εφιστούσαν την προσοχή ότι θα έρθουν ανυπολόγιστες καταστροφές λόγω των πλημμυρών. Μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα, δεν έχει αξιοποιηθεί καμία από αυτή τη μελέτη, καμία από αυτές τις εκθέσεις. Ολοκληρώστε, κύριε Σιδηχάκη. Φιγουράρει η βιώσιμη και η δίκαιη ανάπτυξη, αλλά μόνο για έργα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την τουριστική ανάπτυξη, τους υδρογονάθρακες, τα αεροδρόμια και πάει λέγοντας. Εμείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, θα ξαναθέσουμε αυτά τα ζητήματα. Θα κηρύξετε τον νομό Χανίων ως πλημμυροπαθής περιοχή και να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν στο σύνολό τους οι κάτοικοι του νομού Χανίων? Θα πάρετε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα των πλημμυρικών φαινομένων? Ευχαριστώ.